Εδώ είμαστε με τον κύριο Νίκο Χαυτούρα. Γεια σας, κύριε Χαυτούρα. Καλησπέρα. Χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά. Και με αυτή την ιδιότητα που βλέπετε, του συνδικαλιστή, αλλά και με την ιδιότητα του πολιτικού, θα τις παντρέψουμε και τις δυο. Δεν θα τις παντρέψουμε στο κομμάτι, γιατί εκεί δεν θέλω τις θέσεις του κομματός σας. Είναι λίγο πολύ γνωστές για τη διαχείριση της πανδημίας από την πλευρά της κυβέρνησης και στο υγειονομικό κομμάτι και στην οικονομία. Θέλω όμως, επειδή εσείς ζείτε κάθε μέρα και δεν ζείτε απλώς κάθε μέρα, ζείτε στον πυρήνα τα προβλήματα, τα αίτια, την κατάσταση και για να μην μιζεριάζουμε, ζείτε και τα καλά του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Κακά τα ψέματα, σε αυτούς τους 15 περίπου μήνες από τα μέσα Μαρτίου που κλείσαν τα πάντα και άρχισε να γιγαντώνεται έτσι εκείνο το πρώτο κύμα της πανδημίας, το Εθνικό Σύστημα Υγείας δεχόταν τα περιστατικά. Εκεί πλούσιοι, φτωχοί, μεσαίοι, ηλικιωμένοι, νέοι απευθύνθηκαν. Έτσι ακριβώς είναι. Με τις παθογένειές του, εγώ δεν λέω ότι επειδή... Το Δημόσιο Σύστημα Υγείας είναι μονόδρομος. Είναι μονόδρομος για τη στήριξη της υγείας των συμπολιτών. Είναι μονόδρομος για τη δημόσια υγεία. Είναι μονόδρομος για όλους. Ανεξαρτήτου κοινωνικής προέλευσης, από οποιοδήποτε μετερίζει και αν προέρχονται, από οποιοδήποτε οικονομικό, έτσι, ας πούμε, οικονομικό στρώμα και αν προέρχονται. Φτωχοί και πλούσιοι, όπως είπατε κι εσείς. Βλέπουμε και τώρα, όλο αυτό το διάστημα, ότι όλοι καταλήγουν τελικά στο δημόσιο νοσοκομείο. Το δημόσιο νοσοκομείο, έστω και με αυτό το ελάχιστο προσωπικό, αυτό το ελάχιστο προσωπικό κάνει υπεράνθρωπες προσπάθειες να ανταπεξέλθει σε αυτές τις δραματικές συνθήκες. Βλέπουμε τώρα ένα τρίτο κύμα και δυστυχώς όμως, πρέπει να πούμε όμως και τα αρνητικά, ότι όχι μόνο αυτή η κυβέρνηση, αλλά και η αντιπολίτευση δεν έκανε και δεν κάνει και η κυβέρνηση τώρα που έχουμε και την πανδημία κάτι ουσιαστικό για τη θωράκιση του δημόσιου συστήματος υγείας. Τα νούμερα είναι... Όμως κοιτάξτε τώρα, είναι επειδή με προλαβαίνετε, είναι με τα νούμερα που λέτε εσείς, η κυβέρνηση έχει υλοποιήσει αυτό που είπε. Μιλάει για χιλιάδες προσλήψεις και ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού, όχι με τον τρόπο που θέλετε εσείς οι συνδικαλιστές, δηλαδή να έρθουν να καλύψουν αυτοί οι άνθρωποι τις μόνιμες ανάγκες, τις πάγιες ανάγκες, αλλά έστω για αυτή τη διετία πρέπει να έχετε πληθώρα γιατρών και νοσηλευτών. Ναι, με το λεωφορείο έρχονται κάθε πρωί, γιατί είναι πάρα πολύ. Τώρα γιατί είστε ειρωνικός, αφού... Να με συγχωρείτε για να πέρθουμε και στη σοβαρότητα της συζήτησης. Να σας πω συγκεκριμένα, στο νοσοκομείο του Βόλου τι ήρθε αυτό το 15μηνο, συγκεκριμένα, που δεν είναι και 15μηνο. Συγκεκριμένα, να σας πω, στις παθολογικές κλινικές, τα πράγματα είναι χειρότερα από ό,τι ήταν με το πρώτο κύμα της πανδημίας. Γιατί έχουν φύγει. Χειρότερα είναι. Χειρότερα. Γιατί... Σε στελέχωση εννοείται. Σε στελέχωση. Πώς γίνεται, λοιπόν, κύριε Χαυτούρα, πού έχουν πάει αυτές οι χιλιάδες προσλήψεις? Στην Αθήνα μόνο και στη Θεσσαλονίκη? Είναι στα πλαίσια της προσπάθειας που κάνει και η κυβέρνηση αυτή, αλλά και οι προηγούμενοι, αλλά τώρα έχουν πανδημία, να μην το ξεχνάμε, να κάνει το μαύρο άσπρο, να αλλάξει να παρουσιάσει μια εικονική πραγματικότητα που δυστυχώς αυτή έχει δραματικές συνέπειες για τους πολίτες. Και για να είμαι συγκεκριμένος, γιατί μου αρέσει να είμαι συγκεκριμένος, πριν την πανδημία οι παθολόγοι που προβλέπονταν ήταν 14. Φτάσανε τώρα με μία πρόσληψη, με δύο προσλήψεις που γίνανε, 7. 7. Οι μισοί παθολόγοι. Δίγω στην πανδημία. Οι ανάγκες που υπήρχαν πριν την πανδημία. Είχατε πέσει στους 5 δηλαδή. Είχαμε πέσει στους 5. Από το οργανόγραμμα είχαμε που προβλέπει 14. Φύγαν 4, ναι. Το οργανόγραμμα που είναι 14, ναι. Δίγω στην πανδημία. Άρα είστε στα μισά του οργανογράμματος. Ναι, στα μισά του οργανογράμματος. Λοιπόν, φτάσαμε μέχρι 110 ασθενείς COVID. Τώρα έχουμε κοντά. Μισό λεπτό να διευκρινίσουμε κάτι για τους τηλεθεατές. Υποτίθεται ότι οι κλινικές που πρώτες ενισχύθηκαν ήταν οι παθολογικές. Ναι. Δηλαδή, δεν θα πάει κάποιος στη δική σας κλινική, σε νευροχειρουργικά για παράδειγμα. Δεν θα πάει κάποιος στα ορθοπαιδικά. Προηγείται η παθολογική κλινική. Ναι. Και ήρθαν μόλις δυο, λοιπόν, λέτε. Αυτή τη στιγμή είναι οι δύο παθολογικές κλινικές για τα συμβατικά περιστατικά. Γιατί ο κόσμος συνεχίζει να αρρωσταίνει όχι μόνο με COVID, συνεχίζει να παθαίνει και εφράγματα, συνεχίζει να παθαίνει και άλλες παθήσεις παθολογικές, συνεχίζει να εμφανίζει και καρκίνο. Πού πάνε αυτές οι περιπτώσεις? Λοιπόν, κύριε αυτή Χαυτούρα, τη στιγμή, σήμερα που μιλάμε, χθες κιόλας, φτάσανε 65 ασθενείς στις κλινικές
Όχι, πού πάνε τα άλλα περιστατικά. Μπορείτε εσείς να ανταποκριθείτε στα άλλα περιστατικά με αυτή την υποστελέχωση ή το βάρος έχει πέσει στα COVID περιστατικά. Αυτή το βάρος έχει πέσει στα COVID περιστατικά και αυτή τη στιγμή και κυρίως στα χειρουργικά περιστατικά κάνουν πάρτι ιδιωτικές κλινικές. Α, πηγαίνει εκεί ο κόσμος, έχει απελπιστεί στην αναμονή. Πηγαίνουν συνήθως για χειρουργείο, για καρκίνο, για οτιδήποτε άλλες παθήσεις. Πηγαίνουν για χειρουργική αντιμετώπιση στα ιδιωτικά κέντρα. Όπως σας το είπα και όπως λέει και η Ομοσπονδία μας, χρησιμοποιεί τον όρο πάρτι, για πραγματικό πάρτι, αλλά όταν κολλάνε αυτοί, γιατί υπάρχει συνωστισμός, υπάρχει πολύ έτσι, ας πούμε, πάρα πολλή δουλειά στις ιδιωτικές κλινικές και πάρα πολλοί κόσμος μπαίνουν, βγαίνει, ναι. και όταν κολλάνε COVID, τους στέλνουν στα δημόσια νοσοκομεία. Γιατί βλέπουμε αύξηση περιστατικών και στα ιδιωτικά κέντρα, λόγω της πολύς πολλής δουλειάς, του πολύ συνωστισμού, και έρχονται μετά στα ιδιωτικά, στα δημόσια νοσοκομεία. Δηλαδή, πολλά περιστατικά χειρουργικά αντιμετωπίζονται πλέον, τα περισσότερα αντιμετωπίζονται σε ιδιωτικές κλινικές, όπως είπα, κάνουν πάρτι. Από εκεί πέρα όμως, οι άλλες παθολογικές παθήσεις, οι άλλες παθήσεις, οι άλλες συμβατικές παθήσεις έχουν αρχίσει να έρχονται στο νοσοκομείο. Βλέπουμε να αυξάνεται και η άλλη νοσηρότητα αρκετά, και λόγω της μιζέριας, λόγω της οικονομικής δυσκολίας, ναι. λόγω όλο αυτό που ζήσαμε, όλο το lockdown, όλο που ζήσαμε όλο αυτό το διάστημα. Και βλέπουμε όλες οι κλινικές, ξεκινώντας από την ψυχιατρική, πραγματικά εξεπεράσει τα όρια. Η παθολογική ξεπέρασε τους 65 ασθενείς χθες. Δεν μιλάμε για τις κλινικές COVID. Κλινικές COVID, άλλους τόσους. Φτάσαν στους 70. Άλλους τόσους. Και με ελάχιστους γιατρούς. Δηλαδή, δεν γίναν προσλήψεις ουσιαστικές, γενναίες, έτσι ώστε να μπορούν να τα απεξέλθουν και στα συμβατικά περιστατικά, αλλά και στα περιστατικά COVID. Πραγματικά, δυστυχώς πρόκειται για κοροϊδία. Δεν θέλω να είμαι έτσι, να δίνω τέτοιους όρους και να στιγματίζουμε ότι είμαι γενικά έτσι, πολεμάω την κυβέρνηση. Μου αρέσει να έχω καθαρό λόγο, αληθινό λόγο. Αυτό έκανα και πριν, αυτό κάνω και τώρα. Μάλιστα. Θέλω να πω ότι η υποστελέχωση συνεχίζεται. Σας είπα, κανονικά θα χρειαζόταν άλλοι 15 παθολόγοι. Και από εκεί πέρα και ένα σοβαρό άλλο θέμα να θίξω. Ανοίγουν οι εμβολιαστικές γραμμές και πραγματικά ο εμβολιασμός πάει με μεγαλύτερες ταχύτητες, είναι καλό. Αλλά δίχως να έχουν γίνει προσλήψεις σε γιατρούς. Αλλά και οι 60 προσλήψεις που γίνανε σε νοσηλευτικό προσωπικό είναι προσωρινές. Είναι συμβασιούχες για 1 και 2 χρόνια. Και έτσι δεν μπορούμε να κοιτάξουμε το μέλλον. Το μέλλον για ένα πιθανό άλλο νέο κύμα πανδημίας, για έναν άλλον ιό, αλλά και για την οσιρότητα που αυξάνεται. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι ο κόσμος συνεχίζει να αρρωσταίνει και από άλλες παθήσεις. Δυστυχώς, πρόκειται για διάλυση του δημόσιου συστήματος υγείας. Έχει τρομερές ευθύνες η κυβέρνηση. Δεν κάνει τίποτα ουσιαστικό. Η σπουδή της είναι, όπως και τις προηγούμενες, να καλύψει την πραγματικότητα και να τα κρύψει κάτω από το χαλί. Λοιπόν, να θυμίσουμε ότι ο Νίκος Χαφτούρας είναι πρώτος σε σταυροδοσία στο ψηφοδέλτιο του Κινήματος Αλλαγής. Έχετε επιλέξει ποιον ή ποια θα στηρίξετε για την ηγεσία το φθινόπωρο, κύριε Χαφτούρα? Κοιτάτε, τώρα αυτή τη στιγμή έχουμε αρχηγό την κυρία Γεννηματά, την πρόεδρος αυτή είναι. Πρέπει αυτή τη στιγμή να είμαστε όλοι μαζί. Όταν θα έρθει το η στιγμή... Το λέτε στο πλαίσιο μιας σύμβασης? Όχι, όχι. Όχι, δεν το λέω στο πλαίσιο μιας σύμβασης. Πιστεύω ότι είναι μονόδρομος να στηριχθεί αυτή η δημοκρατική παράταξη, η οποία έκανε και το ΕΣΥ. Πρέπει να είμαστε όλοι μαζί και όταν έρθει αυτή τη στιγμή, τότε θα σκεφτούμε πάλι ποιος αυτή την κούρσα ή ποια, εάν είναι η κυρία Γεννηματά, αυτή την κούρσα θα μπορέσει να την πάει μπροστά και να εκτοξευτούμε. Γιατί πρέπει αυτή η παράταξη να εκτοξευθεί. Αυτό είναι το ζητούμενο, γιατί είναι μονόδρομος για τους πολίτες. Αυτή έκανε το ΕΣΥ και αυτή έβαλε βάση στην κοινωνία. Και δυστυχώς, ακόμη παραμένουμε σε ποσοστά χαμηλά. Βέβαια, έγιναν μεγάλες προσπάθειες από την Πρόεδρο, δεν το συζητάμε. Αλλά πρέπει να πάμε πιο ψηλά. Και όταν έρθει εκείνη τη στιγμή... Γιατί δεν απέδωσαν αυτές οι προσπάθειες, θα σας έλεγε κάποιος. Κοιτάτε, πιστεύω... Και όχι κακοπροαίρετος, δηλαδή ένας ψηφοφόρος σας. Ότι κουράστηκα τόσα χρόνια να είμαστε στα μονοψήφια νούμερα. Γιατί μπορεί να είχαμε μεγάλη μετακίνηση ψηφοφόρων του
ΠΑΣΟΚ, του κινήματος αλλαγής τα τελευταία χρόνια προς τον ΣΥΡΙΖΑ ή προς άλλες πλευρές, προς άλλες κατευθύνσεις. Αλλά αυτό που παραμένει κοντά σας είναι αυτό που πονάει περισσότερο τον χώρο σας. Ναι. Και πονάει. Κοιτάτε. Όταν έχει ζήσει και το 40 και το 42 και το 35, να είναι τώρα φύγαν, στο 6, 7, 8. Φύγαν πολλοί από το ΠΑΣΟΚ, από αυτή την παράταξη, η οποία πραγματικά πήραν πολλά και φύγανε και πήγανε στο όχημα που λέγεται ΣΥΡΙΖΑ, γιατί αυτό το όχημα λειτουργήσε σαν πυροτέχνημα που έλαμψε. Η πραγματικότητα όμως είναι άλλη. Πιστεύω ο κόσμος θα το καταλάβει. Να το καταλάβει ότι η μόνη λύση είναι αυτή η δημοκρατική παράταξη και πρέπει τον κόσμο να τον πείσουμε περισσότερο και πρέπει να δείξουμε ότι εμείς είμαστε η λύση και με μεγαλύτερη έτσι σοφία και μαθαίνοντας από τα λάθη του παρελθόντος. Γιατί δεν είναι τυχαίο που είχαμε φτάσει εκεί και πιστεύω ότι και η πρόεδρός μας το κράτησε το ποσοστό και υπήρχε μια αύξηση, θα μπορούσε μεγαλύτερη, αλλά πιστεύω υπήρξε τόση προπαγάνδα εις βάρος αυτής της παράταξης που πιστεύω ότι είναι επιτυχία. Αλλά τώρα η επιτυχία είναι με διπλάσια ποσοστά, με ποσοστά πολύ αυξημένα που να παίξουν καθοριστικό ρόλο στη ρύθμιση της πολιτικής ζωής. Έτσι πώς τα λέτε, φαντάζομαι, αλλά είστε εδώ για να το επιβεβαιώσετε, να το διαψεύσετε, ότι βλέπετε αυτή τη διόγκωση των ποσοστών με μια αλλαγή ηγεσίας, έτσι. Δεν είναι μόνο η αλλαγή ηγεσίας και δεν ξέρω αν είναι αυτή τη στιγμή, δεν μπορώ να σκεφτώ αν είναι η αλλαγή ηγεσίας. Πιστεύω ότι όμως σε κάθε περίπτωση πρέπει να είμαστε. Λέτε, έκανε το καλύτερο που μπορούσε, κύριε Μηνύματα. Πιστεύω ότι πρέπει να είμαστε όλοι μαζί. Μάλιστα. Πιστεύω ότι σε αυτές τις συνθήκες έκανε το καλύτερο που μπορούσε, πραγματικά. Από εκεί και πέρα, μόλις θα έρθει η στιγμή, πρέπει όλοι να σκεφτούμε και να σκεφτούμε έτσι για πώς πραγματικά θα εκτοξεύσουμε αυτή την παράταξη, η οποία είναι μονόδρομος, όπως είπα και πριν, για τους συμπολίτες. Ευχαριστούμε θερμά.